Το συγκεκριμένο παιχνίδι μου πήρε χρόνο να το βρω. Το παιχνίδι είναι από τη Supercell και βρίσκεται σε beta version. Γεια σας, είστε στις 5 βόκες. Σήμερα θα σας δείξω ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει στο Play Market, αλλά είναι ένα παιχνίδι που είναι από τη Supercell. Και επειδή είναι από τη Supercell και λέτε, αφού είναι από τη Supercell, πώς γίνεται να μην υπάρχει στο Play Market? Απλά θα σας πω πολύ εύκολα. Είναι beta version Supercell. Λέγεται Rust Wars, μπορείτε να το διαβάσετε στο διαδίκτυο, υπάρχει και ένα ξεχωριστό YouTube κανάλι που λέει Rust Wars. Βέβαια δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι μόνο για την Κανάδα, New York και γενικά Αμερικά και κάποιες άλλες χώρες. Δηλαδή άμα θέλετε να κατεβάσετε το παιχνίδι, δεν είναι διαθέσιμο για την Ελλάδα, σας λέω από τώρα. Γι' αυτό αυτό το παιχνίδι μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να το κατεβάσω, μέχρι να βρω τρόπο και να το κατεβάσω. Βέβαια ήθελα απλά να δω τι σχέση θα έχει το παιχνίδι και γενικά θα σας πω τι είναι. Είναι σαν Clash Royale και Clash of Clans μαζί. Δηλαδή στο Clash είναι το κομμάτι του Clash Royale που απλά πρέπει να βάζεις τους στρατιώτες και αυτοί θα πηγαίνουν μόνοι τους, απλά όχι από κάτω προς τα πάνω, απλά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και είναι και Clash of Clans, επειδή πρέπει να φτιάξεις το δικό σου base που θα προστατεύεσαι από τον αντίπαλο. Έτσι έχει ενώσει αυτό το παιχνίδι τρία παιχνίδια. Επειδή μπορείς να τυχαίνεις κάρτες με ήρωες όπως στο Brawl Stars και στο Clash Royale, και μπορείς να χτίσεις δικό σου base όπως στο Clash of Clans και να επιτίθεσαι όπως και στο Clash of Clans. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Supercell ετοιμάζει πάρα πολλά ωραία παιχνίδια και το ξέρουμε όλοι, και γενικά τα παιχνίδια της είναι αξέχαστα. Και ας γυρίσουμε γενικά στο παιχνίδι. Το παιχνίδι όπως το Clash of Clans έχει money, gold και diamond, δηλαδή gems, απλά σε άλλη εικόνα όπως το Clash of Clans. Έχει teams και dominate. Teams είναι σαν τα clan και dominate είναι οι ομαδικές επιθέσεις. Και τώρα θα σας δείξω ένα match. Γενικά χρησιμοποιώ μια τακτική. Βάζω μπροστά σπίδα, δύο επιθετικούς και δύο μακρινούς. Αυτή είναι η μακρινή και η επιθετική είναι με τα πιστόλια. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τακτική, είναι εύκολη και χρήσιμη πάρα πολύ και γενικά δουλεύει πάντα. Δυστυχώς όμως πάντα υπάρχει μια πιθανότητα να συνεχίσει ο αντίπαλος. Μπορεί να έχει μια πιο καλή τακτική, μπορεί να έχει κάνει πιο καλό upgrade το town hall και γενικά το στρατό του, και γι' αυτό πάντα μπορείς να χάσεις, να νικήσεις. Αλλά σε αυτό το match πήρα 3 αστέρια, 24 gold και 3 HP. Η διαφορά με το Clash Royale είναι ότι ανοίγεις τα chest με κλειδιά, τα μεγάλα chest, και εκεί πήρα ένα καινούριο skin. Και τώρα αναρωτιέμαι γενικά τι κάνει αυτό το skin. Λογικά θα χτυπάει με πολύ μεγάλο damage και θα πυροβολάει πολύ αργά. Έκανα κάτι upgrade, πήρα τρίτο lever και πήρα 10 gems. Ναι, πολύ ωραία. Έχω και άλλα 2 upgrade, είναι το mortar που πυροβολάει πολύ μακριά και κάνει πολύ καλά damage. Αλλά δυστυχώς δεν πυροβολάει κοντά. Βέβαια όταν έρχεται ο αντίπαλος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και γι' αυτό έχω φτιάξει μια δικιά μου τακτική στο base. Οι αμυντικοί θα καθυστερούν τον αντίπαλο ώστε το mortar από μακριά μακριά θα πυροβολάει τον αντίπαλο και θα κάνει γιγάντια damage. Έτσι ο αντίπαλος δεν θα μπορέσει να κάνει σχεδόν τίποτα και εγώ θα νικάω. Βέβαια μπορεί και να μην βουλεύει η τακτική μου. Ας πούμε άμα βάλει rocket και θα σκοτώσω αμέσως τους αμυντικούς, τότε το mortar δεν θα κάνει τίποτα. Έτσι και δεν κάνει και τόσο μεγάλα damage για να σκοτώσει τον αντίπαλο. Βέβαια κάνει damage σε zone. Αυτό είναι το καλό στο mortar. Εντάξει, άμα κάνω upgrade το town hall και γενικά το ό,τι και αν είναι miner, όπως κατάλαβα, λογικά
θα μπορέσω να βάζω πιο πολλούς αμυντικούς. Γενικά τα mines δεν τα χρησιμοποιώ επειδή είναι σαν βόμβες που δεν φαίνονται, εντάξει. Και δεν κάνουν και με πάρα πολύ μεγάλο damage. Άμα βάζεις κάποιους αμυντικούς και φάρχονται, απλά δεν θα φάνε damage. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, λέω να φτιάξω την πρώτη ελληνική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Θα την ονομάσω βέβαια Under 65. Και θα βάλω εικόνα φωτιά. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ φωτιά επειδή δίνει την αίσθηση ότι είσαι ζωντανός και ότι η team σου θα μείνει για πάντα. Βέβαια το κολλάν. Και ύστερα από αυτό, επιτέλους τελείωσα να κάνω τη team. Παιδιά, σας παρακαλώ μπείτε όλοι στη team, όλοι όσοι είναι subscribe και όσοι δεν είναι, να γίνουμε μια ομαδάρα, να είμαστε ενεργοί, να κάνουμε και domination όσο μπορούμε, να φτάσουμε στα top του κόσμου μας, άμα μπορούμε, μακάρι, τουλάχιστον στα top 10, να μαζευτούμε 25 άτομα, όπως βλέπω είναι το max, και όταν λογικά μακάρι να κάνουμε μέχρι τα 100 άτομα για να μπούμε όλοι όσο πιο πολλά άτομα είμαστε, τόσο πιο καλή θα είναι η ομάδα μας. Και παιδιά, σας παρακαλώ, πάω να φτάσω στα 100 subscribers και μόνο εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε να πραγματοποιηθεί. Αυτά από μένα, βάλτε ένα like, κάντε ένα subscribe για να γίνει και τα 100 subscribers και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Μαζί σας ήταν ο Under 65. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο, σε άλλο επεισόδιο, όπως θέλετε να το πείτε, θα τα πούμε κάποτε. Γεια σας!